γράφει. Είναι το 7ο Couch Potato by Cosmote TV για τον Gazeta.gr και μαζί σας είναι ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Για τον Gazeta.gr, σαν να λες για τη Ρώμη, Θόδωρος Αδριάτης Σικελάκης και η Κατερίνα Καλού. Δύο ματσάρες σε Bundesliga έχουμε αυτήν την εβδομάδα, το πρωτάθλημα της Γερμανίας, οπότε έχουμε Schalke Leverkusen, Grundstufe και Strudel. Είναι στη μέση βαθμολογίας και οι δύο ομάδες. Είναι από τα δυνατά ντέρμπι παραδοσιακά. Πέφτει λίγο ξύλο και τέτοια ωραία γερμανικά πράγματα. Γιατί να πούμε ότι. Άμα δεν πέφτει ξύλο, δεν βλέπεις εσύ, Τι όχι, να δεις και λίγο μπάλα. Δηλαδή, τι έχουμε καταντήσει. Against modern football είμαστε έτσι κι αλλιώς. Μπάγκερ Μονάχου Λειψία. Τα πράγματα τώρα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Μπάγκερ θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να διατηρήσει όποιες ελπίδες έχει ακόμα για τον τίτλο απέναντι στην υπερηχητική. Dortmund. Όχι, ρε. Θα έχουμε πάρα πολύ show γιατί χορτάστε η Bundesliga, γιατί σταματάει η Bundesliga. Γιατί κάνουν ένα μήνα διακοπές οι Γερμανοί. Πάνε το χειμώνα. Schweinebraten και. Στρασβούργο. Schweinebraten είναι το λουκάνικο, νομίζω. Schweinebraten το λουκάνικο, οκ. Ή ένα φαγητό τέλος πάντων γερμανικό. Οπότε τα ξαναλέμε Γενάρη με Bundesliga, οπότε ότι χαρείτε. Τρεις μέρες ακόμα. Θα το κάνω το σχολείο μου, δεν μπορώ να το κάνω το πολιτικό. Όχι, θα το πω πολιτικό είμαι. Λένε για μας. Όχι. Εσύ το καλοκαίρι θα πάρεις 2-3 μέρες και άλλοι θα μπορούν να μείνουν, ρε φίλε. Utah Jazz απέναντι σε Golden State Warriors. Α, NBA. Την ομάδα μου. Η καλύτερη επίθεση λοιπόν, αφού την ξέρεις την ομάδα. Ναι, βέβαια, καλύτερη ομάδα. Σε τελευταίες πενταετίες τουλάχιστον απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Ο Φώτης Κατσικάρης λοιπόν σε ρόλο βοηθού προπονητή. Πού ήταν πριν ο Κατσικάρης πριν παίζει Utah Jazz? Στην εθνική τον θυμάμαι. Γενικά στις γιορτές πάντα γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια στο NBA. Δεν είναι γιορτές ακόμα. Ρε παιδί μου, φτάνει, γιορτές τώρα, γιατί δεν είναι γιορτάρα μέρα. Δεν είναι το σουκού, είμαστε στο σουκού. Τι σημαίνει γιορτάρα μέρα? Γιορτάρα, πώς λέμε, δεν είναι απλά γιορτή, είναι γιορτάρα. Πώς λέμε, δεν είναι απλά... Γιορτάρα μέρα. Δουλειά, σειρά, τέτοιο σπίτι είναι, παίζουν, τι να σου πω, κοντράρονται με μεγάλη δυσκολία. Βλέπεις σειρές στη δουλειά. Δεν ήθελα να δω σειρά. Ποια σειρά να δω λοιπόν στη δουλειά? Θα δεις μια σειρά λοιπόν που λέγεται Butterfly. Και είναι μια μίνι σειρά και την πρεμιέρα την κάνει τώρα αποκλειστικά στο Cosmote Cinema 4 HD. Είναι ένα παιδάκι 11χρονο, αγοράκι, το οποίο αποφασίζει κάποια στιγμή ότι δεν θέλει να ζει σαν αγοράκι, αυτοπροσδιορίζει ως κοριτσάκι. Και δείχνει λίγο η σειρά την καθημερινότητά τους, πώς αλλάζει η ζωή τους, πώς αλλάζει η συμπεριφορά των γύρων τους, όλα αυτά, γύρω από την απόφαση του παιδιού να αλλάξει φίλο. Θα το δεις? Ωραία. Στη δουλειά. Παίζει σε μια ταινία. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, τη βλέπω. Okay. Ό,τι και να είναι. Ναι. Ο Μάικλ Φασμπέτερ, τη βλέπω. Ναι. Η Ρούνι Μάρα. Η Ρούνι Μάρα, ναι. Η Νάταλι Πόρτμαν, τη βλέπω. Αυτή σε αυτή την ταινία λοιπόν, song to song, παίζουν και οι τέσσερις και σκηνοθετεί και ο Τέρενς Μάλικ. Ο Τέρενς Μάλικ, ναι. Σε ερωτικά τρίγωνα. Πάθος, μουσική, τα πάντα. Με φόντο το Austin του Τέξας. Ναι. Τη μουσική σκηνή εκεί. Έχει μεγάλη μουσική σκηνή το Austin του Τέξας. Η μία από τη μία. Ήταν το Couch Potato το 77ο. Το 7ο Couch Potato. Ήταν η Κατερίνα Καλού. Είναι αυτό. Μιγιάγκη, Waxon, Watson. Και ήταν ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.